Με την Φιλανδία να βρίσκεται ένα βήμα πριν την υποβολή αιτήματος για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο Ταγί Περντογάν προειδοποιεί πως η χώρα του μπορεί να ασκήσει βέτο. Το ίδιο ισχύει και με τη Σουηδία, με τον Τούρκο πρόεδρο να κατηγορεί τη Στοχόλμη πως υποθάλπει Κούρδους του PKK. Μάλιστα, δεν δίστασε με προκλητικό τρόπο να συνδέσει με το συγκεκριμένο θέμα και την Ελλάδα, υποστηρίζοντας πως ήταν λάθος η ένταξη της χώρας μας στο στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας το 1980. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει απειλές σε καθημερινή βάση, αφήνοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων πάνω στο τραπέζι. There are NATO detachments in this territory, so this territory would become a target, a possible target for a strike. Finland and Sweden all of a sudden, instead of neutral countries, become part of the enemy. Από την άλλη, Ελσίνκη και Στοχόλμη επιχειρηματολογούν πως το ΝΑΤΟ θα ωφεληθεί αν ενταχθούν στη συμμαχία. Η Φιλανδία αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να επισημοποιήσει την υποψηφιότητά της. In this kind of times for everything, traditional military threats, violation of the airspace, violation of the maritime space and so forth. Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος στέκεται στο πλευρό της Φιλανδίας και της Σουηδίας που βρίσκονται μπροστά σε κομβικές αποφάσεις. The United States would support a NATO application by Finland and or Sweden should they choose to apply. We of course will respect whatever decision they make. Η παγκόσμια ασφάλεια απειλείται από τη Ρωσία, χώρα με πυρηνικά όπλα, διαμήνυσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, σε μια συμβολική επίσκεψη στη Χειροσίμα. Η απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε από το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Это на самом деле так, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы в качестве каковой он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока. Στη Γερμανία, οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 δηλώνουν ενωμένοι απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Now, das ist das Ziel des russischen Präsidenten. Diese Krise, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ebenso dafür zu nutzen, die Weltgemeinschaft zu spalten. Μετά την επιστροφή του στην Ιταλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός Ντράγκη προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να τηλεφωνήσει στο Ρώσο ομολογό του, με στόχο να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα Ρεπούμπλικα.